Λίγο είχαμε νέο ξέσπασμα Ερντογάν κατά τις Δύσεις με βιτρίνα το ανθρωπιστικό δράμα του Παλαιστινιακού λαού. Ο Χριστόφορος Χριστοφή εδώ κοντά μου για να μας πει περισσότερα. Χριστόφορε. Σε ιδιαίτερα δραματικό και δραματουργικό ύφος, ο Τούρκος πρόεδρος καρφώνει τη Δύση, λέει ότι απέχει από τα ανθρωπιστικά ζητήματα και δηλώνει παρούσα στο πεδίο. Θα τον ακούσουμε λοιπόν, Εμιλία, να διερωτάται ρητορικά πού ακριβώς βρίσκεται τώρα η Δύση. Μπορούν οι ΗΠΑ να εξασφαλίσουν την ειρήνη? Θυμάται την καταρρύψη του ντρόουν της προηγούμενης εβδομάδας, για την οποία δεν είχε μιλήσει μέχρι προχθές. Και διερωτάται επίσης ρητορικά εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Αυτοπλασάριτος παγκόσμιος ηγέτης, λέει ότι μίλησε για το θέμα με 13 άλλους ηγέτες. Θέλουμε να σβήσει αυτή η φωτιά. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Η βία φέρνει βία, λέει ο κύριος Ερντογάν. Και αναφέρεται βεβαίως στην ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Πάμε να δούμε ακριβώς τι είπε. Ευχαριστώ. Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Şimdi ne diyorlar? Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E bay Amerika. Ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada?